Τίποτα. Τώρα. Τον καλείτε. Τον καλείτε τώρα. Βεβαίω, ανοιχτά είναι. Η κυβέρνηση ποτέ δεν ανοίγει. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ να το συζητήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσουμε στα νέα δεδομένα για να πάμε λοιπόν να όλα μαζί και για το χρόνο να διαπραγματευτούμε και το ένα κάνουμε, αρκεί να είναι μέσα στην κυβέρνηση όμω. Ναι. Α έρθει λοιπόν μέσα στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσουμε τα πάντα. Ακούτε, κύριε Σταθάκη, είναι πρόκληση. Δεν έχει καμία πρόκληση. Πρέπει να γίνει σαφές και αυτό ήθελα να πω και για την προηγούμενη συζήτηση. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κυβερνήσει για ένα πάρα πολύ απλό και πρακτικό λόγο. Η κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολιτική, επαναλαμβάνω, επένδυσε στην ανελαστική εφαρμογή του μνημονίου. Έχει ψηφίσει ότι τα επόμενους 18 μήνες η Βουλή, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, πρέπει να πάρει μια σειρά από μέτρα. Μάλιστα. 2,9 δις έμεση αύξηση της έμεσης φορολογίας, 1,2 δις περικοπή του ΤΑΔΑ. Ψηφισμένα, αυτά είναι, λοιπόν. Ναι. Άρα είναι μια στρατηγική. Ωραία, επιτέλους εσείς θα πείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω.